σήμερα είναι μεγάλη εορτή. Η Εκκλησία μας τις μνήμες των Αγίων Αποστόλων τις θυμά υπέρ το Δέο, γιατί αν σήμερα είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή καλύτερα αν είμαστε Χριστιανοί, το οφείλουμε σε εκείνους που με την χάρη του Θεού διέτρεξαν όλη την Οικουμένη με τα πολύ δύσκολα μέσα της εποχής εκείνης και κήρυξαν τον Ιησού Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα, έτσι όπως τον πιστεύουμε από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων μέχρι σήμερα. Εκείνοι όμως την πίστη δεν την παρέλαβαν όπως εμείς από την ακοή από τους προγόνους μας. Αυτή την πίστη την δέχθηκαν εξ αποκαλύψεως, δηλαδή τους αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σιγά σιγά. Τους κάλεσε στο έργο του κηρύγματος στην αρχή, τους τέσσερους πρώτους όπως θυμάστε με πρωτόκλητο τον Άγιο Ανδρέα, μετά τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, αυτούς τους τέσσερους πρώτους εκάλεσε, από την πατρίδα των Ιών και αδελφών Πέτρου και Ανδρέου ήταν και ο Άγιος Φίλιππος, από την Βύθη Σαϊδά, μια περιοχή της σημερινής Παλαιστίνης, της Ιουδαίας, και το ότι ταυτίζονταν στην πατρίδα τους έκανε να αναπτύξουν σχέση με τους πρωτόκλητους τέσσερους Αποστόλους, ο Φίλιππος, και να έρθει και αυτός κοντά. Και όχι μόνο αυτό, δεν ήρθε ο ίδιος κοντά, αλλά έφερε και τον Άγιο Ναθαναήλ, τον άλλον Απόστολο, και του είπε έλα να δεις εκείνον που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες. Ό,τι γράφει η Παλαιά Διαθήκη και εμείς το αφήνουμε αδιάβαστο και δεν το μελετούμε, το έχει γράψει ο Μωυσής και οι υπόλοιποι προφήτες για χάρη του Μεσσία, για χάρη του Ιησού Χριστού. Έλα να τον γνωρίσεις, έλα να τον δεις, έλα να ζήσεις μαζί. Ο Χριστός, αδελφοί μου, παρόλο που ήταν Θεός και άνθρωπος το ίδιο πρόσωπο, ήταν πολύ απλός και καθημερινός στην συναναστροφή του. Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο θα δείτε πόσο απλά και ταπεινά συμπορεύεται με τους άλλους ανθρώπους. Το αντίθετο από αυτό που κάνουμε πολλές φορές οι κληρικοί και οι λαϊκοί χριστιανοί. Κλεινόμαστε στο καβούκι μας, νομίζουμε και λέμε ότι εμείς είμαστε της Εκκλησίας, λες και μου το είχε πει καταπληκτικά ο Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας. Τον ρώτησα, επειδή ήμουν μαθητής του, χαίρεσε το πρωτοκέλι, τον ρώτησα, μακαριότατε, πώς θα κρίνει ο Θεός τους άλλους λαούς που δεν είναι χριστιανοί? Και μου λέει, πάτερ μου, νομίζεις ότι έχεις τον Θεό στο τσεπάκι σου? Και μου δείξε την τσέπη του ράσου που έχουμε εδώ ψηλά στο στήθος. Και κάνεις εσύ δηλαδή ο άνθρωπος τον Θεό τι θέλει? Ο Θεός θα κρίνει το πώς και γιατί και με ποιους τρόπους θα κρίνει τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε την δωρεά αυτή να γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Παραλάβαμε την πίστη αυτή. Άγιο πράγμα αυτό. Πολύ όμορφο. Πολύ υψηλό ως ιδανικό. Την φυλάτουμε? Ζούμε κατά αυτή την πίστη? Πορευόμαστε έτσι όπως θέλει ο Χριστός ή απλά περνάμε την ώρα μας πολλές φορές? Και άμα δείτε την εικόνα που βλέπω εγώ έξω ή απ' έξω, μας δείχνουν ότι απλά περνάμε την ώρα μας. Αν και εμείς που είμαστε μέσα στο ναό, για να λατρεύσουμε τον Θεό, έχουμε το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή ο νους μας τώρα τρέχει στις ελιές, στο να πληρώσω το σήμα, να πληρώσω λογαριασμούς. Μην τα γελάμε. Αυτά είναι για κλάματα. Γιατί είναι για κλάματα? Γιατί ο νους μας είναι αλητήριος και εμείς δεν του βάζουμε γέλια. Δεν βάζουμε όρια. Ποιος θέτει τα όρια? Ο Χριστός. Πάρτε την Καινή Διαθήκη, διαβάστε τη. Τώρα δόξα τω Θεώ είναι μεταγραμμένη στην Ελληνική και μπορείτε να την διαβάσετε πολύ εύκολα, να δείτε τα όρια που βάζει. Όποιος δεχθεί αυτά τα όρια, ενώ φαίνεται ότι σκλαβώνεται, στην ουσία απελευθερώνεται από τα δεσμά της αμαρτίας και του κακού. Γιατί τι σημαίνει όριο?
Όταν εσείς ως γονείς πάτε σε ένα βουνό και πείτε στο παιδί σας, από εδώ δεν θα πας, είναι γκρεμός, θα σκοτωθείς. Τι σημαίνει? Ότι του δεσμεύεται την ελευθερία του ή του περισσώζεται να μην φάει τα μούτρα του και να μην σκοτωθεί? Το δεύτερο γίνεται. Ενώ φαίνεται ότι το όριο ετέθη για να περισταλεί η ελευθερία μας, στην ουσία το όριο τίθεται για να έχουμε την ακεραιότητα της ζωής μας και της ύπαρξής μας. Έτσι όλοι οι Απόστολοι πήρξαν την πίστη πανταχού, όπου ο Θεός τους έστειλε. Κάποιοι από αυτούς είχαν χάρισμα συγγραφικό και έγραψαν και τα παραλάβαμε μέχρι σήμερα εμείς αυτά τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο Απόστολος ο Άγιος Φίλιππος που δεν έγραψε κάτι, ή είναι λιγότερο Απόστολος ο Άγιος Ματθίας που εξελέγει στη θέση του Ιούδα. Καταλάβατε? Και αυτοί μαζί με τον Πέτρο και τον Παύλο έχουν την ίδια θέση. Δεν είχαν ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη μοίρα. Ο Κύριος τους είχε και τους 12 όλους ίδιους, όπως μας λέει, αδελφοί μου, όλους εμάς ο Χριστός. Το αγαθό που κάνουμε, είτε είμαστε επιφανείς είτε αφανείς, είτε μεγάλοι είτε μικροί, αυτό το αγαθό μας ευλογεί. Γιατί έρχεται ο Θεός και βλέπει τον κόπο της προσπάθειάς μας και λέει μπράβο, αυτόν τον άνθρωπο αξίζει να τον ευλογήσω. Και ο Θεός ευλογεί πολλές φορές και σε δυσκολίες. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων Αποστόλων, μόνον ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εκκινήθηκε ειρηνικά. Όλοι οι άλλοι υπέγραψαν την πίστη τους με το αίμα τους. Αυτά που έλεγαν τους στοίχισαν τη ζωή τους, όπως στοιχίζουν σε όλους τους Αγίους. Και ο άλλος Άγιος που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Δούλος ο Παλαμάς, ο οποίος είναι συμπολιούχος της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Άγιο Δημήτριο και είναι αφιερωμένος ο Μητροπολιτικός Ναός της Θεσσαλονίκης τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, περισσότερα χρόνια έκανε στην εξορία παρά στον θρόνο του ως δεσπότης Θεσσαλονίκης. Γιατί? Δεν έκλεινε το στόμα του ενώπιον των σοφών και ισχυρών, αλλά και δεν έκανε πίσω για χάρη των δογμάτων και της πίστης της Εκκλησίας. Αυτά δηλαδή που πιστεύει η Εκκλησία δεν μπορεί να τα παραθεωρήσει. Όλα τα ανθρώπινα μπορεί να τα αλλάξει. Το σχήμα των ναών μπορεί να μετατραπεί. Το πώς θα ζωγραφίζουμε μέσα στους ναούς μπορεί να αλλάξει. Ήδη ανά τους αιώνες έχει διαφοροποιηθεί και έχει αλλάξει. Τα άμφια των κληρικών μπορούν να αλλάξουν, όλα τα ανθρώπινα. Κεριά θα μπορούν να αλλάξουν, να μην ανάβουν καθόλου, να προσφέρουν κάτι άλλο στο μέλλον, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει είναι η πίστη μας, τα δόγματα της πίστεως, αυτό που παραλάβαμε και με τη χάρη του Θεού, αν ζήσουμε πρέπει να το μεταδραβαδεύσουμε στους νεότερους. Έχουμε και αυτό το χρέος, το οποίο είναι αποστολικό. Μην το ξεχνάμε, στα παιδιά μας πρέπει να εμφυσίσουμε την πίστη στον Χριστό. Το αν θα την ακολουθήσουν είναι δικό τους θέμα, γιατί μετά τα 18 επιλέγουν. Γι' αυτό εμείς κάνοντας το αποστολικό μας κρέος, καλό είναι ένα τέταρτο 20 λεπτά την ημέρα να προσευχόμαστε μαζί με τα παιδιά μας και το άλλο μισό από τα 20 λεπτά να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και τα συναξάρια των Αγίων. Γιατί τα συναξάρια, ο βίος δηλαδή του Αγίου, είναι εφαρμοσμένη Αγία Γραφή. Και ειδικά των νεοτέρων Αγίων κάνουν εντύπωση και στα νεότερα παιδιά. Ο τάφος του Αγίου Παϊσίου που τον βλέπω τώρα μπροστά μου, αν ήταν άλλος Άγιος θα έπαιρνα αφορμή από εκείνον, είναι καθημερινά κατάμεστος από ανθρώπους. Και όχι ανήλικους των 75 και εντεύθεν, αλλά νεότερους, οι οποίοι πιάστηκαν στους πολιτικούς, μας ξεφτύλισαν και μας έκασαν τα πάντα. Πιάστηκαν στους ποδοσφαιρικούς, είδαν βρώμα και δυσοδεία. Πιάστηκαν από εδώ, πιάστηκαν από εκεί, τίποτα. Και τι ψάχνουν οι αγαθές ψυχές των νεοτέρων? Κάτι το ισχυρό, κάτι το πνευματικό, κάτι το μοναδικό. Και πού πάνε? Στον καλόγερο τον Αγιορείτη που δεν είχε τίποτα το ανθρώπινο για να τους δείξει. Και σιδέουν από το πρωί μέχρι το βράδυ που είναι ανοιχτά η μονή της ουρωτής, εκεί έχει νέους ανθρώπους
που γονατίζουν στον τάφο του Αγίου, τον προσκυνούν και τον παρακαλούν να μεσητεύει στον Θεό για να στέλνει το έλεος του. Όπως παρακαλούμε τον Άγιο Παΐσιο, εμείς σήμερα παρακαλούμε τον Άγιο Φίλιππο να έρθει και να μας χαρίσει αυτό που κρατάει στο χέρι του. Κοιτάξτε τι κρατάει στο αριστερό του χέρι, ένα ηλιτό. Με σημερινά δεδομένα, μία Αγία Γραφή, ένα βιβλίο. Σε αυτό το ηλιτό καταγράφεται ο Λόγος του Θεού που δόθηκε στους Αποστόλους και αυτοί ήρθαν και τον κατέγραψαν και μας τον παρέδωσαν. Αδελφοί μου, διαβάστε τη Γραφή με φόβο Θεού και ο Θεός θα αποκαλύψει τα μυστήριά Του στην αγνότητα των καρδιακών σας προθέσεων. Αν δεν τη διαβάζουμε, μην περιμένουμε μαγικά να μάθουμε τα της πίστεώς μας. Πολλό δε μάλλον από την τηλεόραση. Πέρσι σας έδειξε τον Άγιο Παΐσιο, φέτος τον περιέκοψαν δίθεν ότι αργεί να γυριστεί και φέτος τι σας δίνει. Το μαύρο ρόδο. Μία μοναχή που έχει ερωτευθεί και τα μαύρα της τα κάλια. Έχουμε και τέτοιες αμαρτωλές περιπτώσεις. Αλλά γιατί να γίνουμε σαν την σαν τη μύγα που πάει στις βρωμιές και να μην γίνουμε, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σαν την μέλισσα η οποία πηγαίνει στο μέλι, πηγαίνει στις καλύτερες, στους καλύτερους χυμούς των λουλουδιών και τους παίρνει και τους κάνει μέλι. Γιατί να μην έχουμε τέτοια αγαθή διάθεση και συνείδηση πνευματική που το σώστε μελετώντας τα αγαθά, να αυξήσουμε τα αγαθά και πνευματικά και καλά μέσα μας. Όλα, αδελφοί μου, θα μας αφήσουν όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Τι δεν θα μας αφήσει? Η αγάπη στον Χριστό και η αγάπη στον άνθρωπο. Το έλεγε το Ευαγγέλιο της προηγούμενης της εχθεσινής Κυριακής. Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου τη διάθεση και να αγαπάς τον διπλανό σου, τον πλησίον σου, σαν τον εαυτό σου. Αυτό μας δίδαξαν οι Απόστολοι όλοι, αυτό παραλάβαμε και αυτό θα παραδώσουμε στους επερχομένους από εμάς για να πάρουν τη σκητάλη της πνευματικής πίστεως και να τη δώσουν και εκείνοι στα παιδιά των παιδιών τους και μέχρι στην τελείωση των αιώνων εμείς να παραμένουμε χριστιανοί στο βάθος της υπάρξεώς μας. Αυτό θα σας ευχηθώ με την χάρη και την ευλογία του Αγίου Φιλίππου να το πραγματοποιείτε κατά το μέτρο του δυνατού στη ζωή σας. Αμήν. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής.